Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Η εκπομπή του All About Aris ξεκινάει πάντοτε στο Λίμπερο στους 107 και 4. Σήμερα Παρασκευή. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Και παρολίγο θα ήταν και τελευταία για τον Απρίλιο. Έχουμε ακόμη μία όμως τη Δευτέρα. Θα ασχοληθούμε με όλα τα θέματα που αφορούν τον Άρη φυσικά στις επόμενες περίπου δύο ώρες, μέχρι και τις 7 που θα είμαστε εδώ πίσω από τα μικρόφωνα. Με τον Βασίλη Καβαδία σήμερα να επιστρέφει μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων. FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Αν θέλετε και στα πορτογαλικά σήμερα που είναι και. Στα Πορτουγκίζ που είναι και πολύ δημοφιλής η γλώσσα στο ρεπορτάζ του Άρη. Ευχαρίστω. Θα δώσουμε και δύο. Άλμπουμ της Πανίνη. Ναι. Ο δρόμος για το Μουντιάλ. Ράσια 2018. Ράσια. Απόλυτα επίκαιρο. Έχει για το τα Μουντιάλ πάντα όλα που, μέσα. Το οποίο θα αμορφύνει λίγο έτσι το καλοκαιράκι μας με αρκετό ποδόσφαιρο φέτος. Έτσι. Δύο λοιπόν άλμπουμ δίνουμε σήμερα. FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54526 και στο τέλος εκπομπής δύο από εσάς θα τσαλακώσετε το άλμπουμ με όλα τα αυτοκόλλητα να τα κολλήσετε εκεί με τα παιδάκια σας ή με όποιον εσείς επιθυμείτε. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε επικοινωνία με τους ακροατές. Την πρώτη ώρα θα πούμε πέντε πραγματάκια εμείς, θα ακούσουμε και μια συνέντευξη και θα ακούσετε μάλλον. Και τη δεύτερη ώρα θα ακούσουμε εσάς να τοποθετήσετε για να κάνετε που... συνέντευξη σε εμάς. Για αυτά που υπάρχουν στην επικαιρότητα, είτε αφορά το ποδόσφαιρο είτε το μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο έχει παιχνίδι αυτό το Σαββατοκύριακο και μάλιστα ένα παιχνίδι το οποίο, αν το κερδίσει, εξασφαλίζει και μαθηματικά την επιστροφή της στην Super League. Παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ Καραϊσκάκη στην Κυριακή στις 5 ώρα το απόγευμα, ζωντανή μετάδοση από το τρίτο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης με την σχετική αλλαγή που υπήρξε. Θα έχετε δυνατότητα να το παρακολουθήσουμε δηλαδή ζωντανά το παιχνίδι, για το οποίο αυτή την ώρα προετοιμάζεται η ομάδα. Πριν από λίγο ξεκίνησε η προτελευταία προπόνηση. Η ομάδα αύριο θα κάνει μια ακόμη και θα αναχωρήσει για την Άρτα, για το παιχνίδι αυτό, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από πλευράς απουσιών ή τραυματιών, με εξαίρεση φυσικά εννοείται τον Δημήτρη Ανάκουγλου, τον πρόσφατα χειριστέντα ποδοσφαιριστή του Άρη, τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο, ο οποίος και αυτός αναρρώνει από την επέμβαση σκολικοδίτητα, στην οποία υποβλήθηκε και βρίσκεται στην Αθήνα και θα είναι για τις επόμενες μέρες εκεί, μέχρι να είναι σε θέση να αρχίσει τρέξιμο στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα τον δούμε φυσικά μέχρι το τέλος της σεζόν ξανά. Και ο Μιλούνοβιτς, ο οποίος από την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά θα επιστρέψει, ώστε μετά τη διακοπή να πάρει και αυτός κάποιο από τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή της ομάδας, του Δημήτρη του Σπανού, για αυτό το παιχνίδι. Με προσπάθεια τόσο από τον προπονητή όσο και από τον Μυροφορίδη να περάσει τους παίκτες ότι θέλει σοβαρότητα, θέλει προσοχή. Δεν θέλει να το αντιμετωπίσουν αφιψηλού το συγκεκριμένο παιχνίδι, για να μην βρεθούν προαπρόπτου, να κάνει η ομάδα την δουλειά, να τελειώσει και από την Δευτέρα να ασχολούμαστε πλέον με άλλα. Λίγο πολύ βέβαια βλέπετε και σήμερα τι γίνεται, έχει πάει η κουβέντα σε άλλο επίπεδο, αλλά μένει αυτό το μαθηματικό, και όσο μένει αυτό το μαθηματικό θα υπάρχει ένα αλλά ακόμη στην όλη κουβέντα. Το μπάσκετ από την άλλη δεν έχει παιχνίδι, είναι το τελευταίο βέβαια Σαββατοκύριακο που δεν υπάρχει παιχνίδι. Θα έχουμε το επόμενο Σάββατο και μάλιστα πολύ σημαντικό κοντά στον Πανιόνι, ο οποίος ταλανίζεται από διάφορα θέματα τα τελευταία 2-24 ώρα, με την φυγή που τελικά δεν ήταν φυγή του Γιάνγκου, τελικά αυτός που έφυγε ήταν ο χρηματοδότης του Πανιωνίου, παρολίγο για Τζόγλου, έγινε ένας κακός χαμός και δεν ξέρω αν θα επηρεάσει όλο αυτό τον Πανιόνιο. Το ευχόμαστε. Εν όψη της αναμέτρησης στην επόμενη εβδομάδα. Έχουμε όμως ακόμη 8 ολόκληρες μέρες μέχρι εκείνο το παιχνίδι. Μαζί μας όπως πάντα η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα, stoiximan.gr, με πάρα πολλές λειτουργίες που κάνουν πολύ εύκολο και γρήγορο τον στοιχηματισμό σας. Δεν χάνεις όχι μόνο ώρα αλλά ούτε δευτερόλεπτο για να παίξεις. Έχεις speed bet και στοιχηματίζεις απίστευτα εύκολα και γρήγορα, πατώντας απλά ένα κουμπάκι στο κινητό σου, στο tablet σου, μπαζευτώσει ό,τι χρησιμοποιεί ο καθένας. Κατεβάζεις το application ή αν είσαι στον υπολογιστή σου σταθερό, μπαίνεις στη σελίδα της Stoiximan και κάνεις τις επιλογές σου. Θα πούμε κάποια πραγματάκια για το ταξίδι του Θόδωρου Καρυπίδη στην Πορτογαλία τις τελευταίες δύο μέρες.
προκειμένου να συναντήσει κάποιους ανθρώπους και να ασχοληθεί με πράγματα που έχουν να κάνουν και με θέματα που έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς, χωρίς βέβαια και να το πούμε έτσι προκαταβολικά να προκύπτει κάποια σημαντική είδηση και πληροφόρηση η οποία... Πες 2-3 ονόματα κι εσύ. Ήδη λες. 2-3 ονόματα προπονητών, 2-3 ονόματα παικτών που απαιτήχεις κανένα. Μάλιστα. Okay. Ναι. Γιατί δεν λες, ποιοι είναι μαζί με τον Καρυπίδη, θέλω να μας πεις καταρχήν. Μέχρι στιγμής όσοι έχουμε διαβάσει ότι είναι αλλού. Τι? Ο Γκαετάνο Μαράτα. Αυτός είναι πράγμα στην πραγματικότητα. Γιατί ποιος άλλος δεν πρέπει να είναι μαζί του? Ο Ήλια Ίβιτς. Ο Ήλια. Ο Ήλια Ίβιτς, ο οποίος σημειώθηκε σήμερα ότι είναι εκεί πέρα, το γράφει ένας. Το παίρνουμε τα όλα τα site του αναπαράγουνε. Ναι. Και ο Ήλια Ίβιτς που έπινε καφέ στην Γλυφάδα είχε ανοίξει τα site, λέει, σήμερα. Γλυφάδα αυτή την εποχή. Φρέντο Εσπρέσο είχε με καστανή ζάχαρη, το παρήγγειλε και έδειχνε σε αυτό που ήταν μαζί του το site που έλεγε ότι να κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαι στο Πόρτο. Τι ωραία που είναι στο Πόρτο. Μόνο που ήταν στη Λισαβόνα. Αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Ναι. Ο άλλος πήγε μάνατζερ σε ένα τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το... εδώ. Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό γιατί είναι. Στην επικαιρότητα. Ήταν ένα ταξίδι το οποίο προγραμματίστηκε πριν από λίγο καιρό, όταν είχε πάει ο Καρυπίδης στην Ελβετία, θυμίζω, με τον συγκεκριμένο ατζέντη, τον Μαράτα, και του είχε κλείσει αυτό το ταξίδι στην Πορτογαλία, προκειμένου να κάνει κάποιες επαφές εν ώψη του σχεδιασμού και της προετοιμασίας για την επόμενη σεζόν με τις πορτογαλικές ομάδες και ως επιτοπλίστων τις τρεις μεγαλύτερες, δηλαδή την Πόρτο, την Μπενφίκα και τη Σπόρτιν Λισαβόνας, προκειμένου ο Άρης να προσπαθήσει, και δεν είναι κακό αυτό, εφόσον υπάρξει δυνατότητα και διασύνδεση, κάποιους ποδοσφαιριστές από αυτές τις ομάδες που διαθέτουν αρκετούς ποδοσφαιριστές στα ρόστερ τους, για να ανεβάσει την ποιότητά του την επόμενη σεζόν. Είναι να παρακολουθήσει, αλλά ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί και κάποιο παιχνίδι αύριο στην Λισαβόνα. Το Μπενφίκα τον Τέλα, νομίζω είναι, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει. Μπορεί να επιστρέψει κιόλας. Όπως και να έχει, είναι ένα ταξίδι το οποίο προγραμματίστηκε, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, από την Ελβετία, από τον κύριο Μαράτα, ο οποίος διατηρεί αυτές τις επαφές με τις πορτογαλικές ομάδες. Και ο Άρης προσπαθεί να ανοίξει, από ό,τι φαίνεται, μια πόρτα στην πορτογαλική αγορά, προκειμένου να αντλήσει ποδοσφαιριστές σε πρώτη φάση και ενδεχομένως να ασχοληθεί και με κάποιον προπονητή εφόσον υπάρξει κάποια καλή περίπτωση από τη συγκεκριμένη αγορά. Νομίζω ότι τώρα αν είναι Μωράτα ή Μαράτα Νίκο, τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Μωράτα Γκαετάνο. Ο Μωράτα δεν είναι ο επιθετικός? Πειράζει, ρε. Ο Μωράτα δεν είναι επιθετικός. Είναι ο μάνατζερ που είχε κλείσει το φιλικό Μπενφίκα Άρης. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά απλά να πούμε. Στη Γενέβη ήταν εκείνο ή στη Ζήριχη? Πού ήταν? Στη έδρα τη UEFA που είναι? Στη Γενέβη. Στη Γενέβη. Τώρα, σήμερα κυκλοφόρησαν και κάποια ονόματα προπονητών, του Κουσέιρο, του προπονητή τη Ετούμπαλ δηλαδή, και ενός προπονητή που εργάζεται στη Ρίο Αβε, δύο πορτογαλικές μικρομεσαίες ομάδες δηλαδή. Διαψεύδονται όμως από την ΠΑΕ Άρης τα συγκεκριμένα ονόματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άρης δεν θα αντλήσει προπονητή, αν τα διευκρινίζουμε, ενδεχομένως από την Ιβρική Χερσόνησο. Απλά υποστηρίζουν στην ΠΑΕ ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αυτά τα δύο ονόματα. Και μάλιστα ο ίδιος ο Θόδωρος Καρυπίδης, γιατί αυτός βρίσκεται στην Πορτογαλία, λέει ότι δεν τους έχω ακούσει ποτέ τους συγκεκριμένους προπονητές. Το θέμα του προπονητή του Άρη παραμένει ανοιχτό, αλλά όπως σας έλεγα και στο ξεκίνημα, όσο παραμένει αυτό το μικρό του αλλά το μαθηματικό, δεν θα προχωρήσει, παιδιά, τίποτα πιο χειροπιαστό και τίποτα πιο συγκεκριμένο. Εντάξει, είμαστε και Απρίλιο, ρε παιδιά. Είτε αφορά θέμα προπονητή, είτε αφορά θέμα ποδοσφαιριστών. Δεν είναι κακό να γίνονται ταξίδια. Ίσα-ίσα πρέπει να υπάρξει ένας προγραμματισμός, να είναι έτοιμη η ομάδα. Αλλά δεν θα γίνουν και ανακοινώσεις τον Απρίλιο. Και με αποσεβασμό και στον τωρινό προπονητή και, και στην τωρινή ομάδα. Είναι, και εγώ νομίζω ότι αν πάει καλά το μάτι της Κυριακής, οφείλουν τόσο η διοίκηση όσο και ο προπονητής από τώρα να ενημερώσουν και να ανακοινώσουν ότι δεν θα συνεχίσουν μαζί επισήμως. Γιατί εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και γιατί πρέπει να το ανακοινώσει από τώρα? Δηλαδή, τελειώνει το συμβόλαιό του. Δεν θα συνεχίσει, ότι δεν θα ανανεωθεί, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Εάν ανταποκρίνεται όπως γνωρίζουμε στην πραγματικότητα, να ανακοινωθεί και επίσημα. Δεν κακό δηλαδή, γιατί σέβεσαι έτσι τον άνθρωπο που κάθεσε στον πάγκο της ομάδας και κάθεται όλους αυτούς τους μήνες με απόλυτο σεβασμό απέναντι στον Άρη, ο ίδιος, και το έχει αποδείξει.
Άσχετα αν πολύ θεωρείται ένα καλός, κακός, μέτριος, άσχετος προπονητής. Τη δουλειά την έκανε, την ομάδα την ανέβασε μαζί με τους ποδοσφαιριστές. Του οφείλουμε όλοι και νομίζω ότι πάντα θα είναι ένας φίλος του Άρη, ο Δημήτρης Σπανός. Μια χαρά άνθρωπος. Και έδειξε ότι είναι και ένας καλός άνθρωπος. Και ο Άρης, εγώ το έχω πει και από παλιότερα, θα πρέπει όταν λύνει με κάποιους, είτε ποδοσφαιριστές είναι αυτοί, είτε προπονητές στην αρχή του, να τους έχει πάντα φίλους. Γιατί το Δημήτρη το Σπανό ενδεχομένως να μπορείς να το βρεις αντίπαλο προπονητή σε κάποια άλλη ομάδα την επόμενη σεζόν, είτε σε πρωτάθλημα, είτε σε κύπελο, είτε οπουδήποτε αλλού. Είναι αυτό. Καλό να έχεις με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκες μια πάρα πολύ καλή σχέση και επαφή και επικοινωνία. Και το ίδιο νομίζω. Και αυτό θα γίνει νομίζω με τον Δημήτρη Σπανό. Αύριο μεθαύριο να σου πω κάτι, άστο το αν θα είναι αντίπαλος. Εγώ σου λέω αύριο μεθαύριο είναι προπονητής στον Πανεγιάλιο. Και έχει ο Πανεγιάλιος ένα ταλεντάκι 17 χρονών. Για οποιονδήποτε λόγο. Ναι, μα αυτό είναι ο λόγος των φιλικών σχέσεων σε ένα τέτοιο επίπεδο. Άμα είναι φίλος, κάτσε χάσει. Θα προσπαθήσει να κερδίσει ως επαγγελματίας προπονητής ο άνθρωπος. Αλλά αυτό σημαίνει φιλική σχέση. Θα του πει, έλα εδώ, Άρη, υπάρχει αυτός εδώ πέρα. Έλα να το δείτε. Αυτό είναι οι καλές σχέσεις στο ποδόσφαιρο. Πάντως θέμα με αυτούς τους δύο δεν υπάρχει. Γενικότερα δεν υπάρχει στην παρούσα φάση θέμα προπονητή. Όχι ότι δεν θα υπάρξει τις επόμενες μέρες, φυσικά και θα υπάρξει, εννοείται, εφόσον ειδικά τελειώσουμε την Κυριακή και μαθηματικά με την υπόθεση άνοδο στην Super League. Εντάξει, εγώ με την νοοτροπία που βλέπω πάντως δύσκολα θα τελειώσουμε. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από χθες, από προπονητή και τεχνικό διευθυντή να υπάρξει μια προσγείωση στους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει μια χαλαρότητα, κακά τα ψέματα. Υπάρχει. Το μυαλό είναι αλλού. Είναι η αλήθεια. Αρκετοί ποδοσφαιριστές, τώρα θέλετε καλό, θέλετε κακό, ενοχλούνται, έχουν ενοχληθεί από όλη αυτή την ονοματολογία και γενικότερα το ότι ακυρώθηκαν πολύ νωρίς και ακυρώθηκε η προσπάθειά τους. Γιατί έχω πει εγώ τουλάχιστον προσωπικά ότι η φετινή ομάδα αυτού, η φετινή ομάδα ειδικού σκοπού θα πρέπει να τις αποδοθούν τα εύσημα για αυτό ακριβώς το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε. Άσχετα αν πολλοί έχουμε παράπονα και θα περιμέναμε και κάποια περισσότερα πράγματα ενδεχομένως από κάποιους φέτος κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το βασικό λόγο για τον οποίο ήρθαν τον εκπλήρωσαν, διεκπεραίωσαν την αποστολή τους. Και νομίζω ότι πρέπει έτσι να τους αντιμετωπίζουμε όλους όσους απαρτίζουν φέτος το ρόστερ της ομάδας. Το υπάρχει, γίνεται μια προσπάθεια να εμφανιστεί η ομάδα έτσι ακριβώς όπως πρέπει να εμφανιστεί την Κυριακή σε ένα μάτς το οποίο είναι κόντρα σε μια καλή ομάδα με καλή έδρα που θέλει να κερδίσει τον Άρη και μετά το διάλειμμα των 5.30 στο οποίο θα πάμε τώρα θα φιλοξενήσουμε ένα ποδοσφαιριστή της ομάδας από την Άρτα για να δούμε πώς προσεγγίζουν ομάδα που δεν την κέρδισε στο πρώτο γύρο και προετοιμάζονται για αυτό το παιχνίδι για να πάρουν μια ιδέα για το τι γίνεται εκεί και στην Άρτα εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης. Ο Άρης, ο οποίος δεν θα έχει. Μάλλον θα έχει κάποιες αλλαγές από ό,τι φαίνεται. Το έχει πάρα πολλές στο βασικό σχήμα. Τώρα είναι αυτή την ώρα η προπόνηση, βέβαια, στην οποία θα γίνει η δοκιμή. Νομίζω ότι θα παίξει η άμυνα και τα αμυντικά χάφη. Νομίζω δεν θα αλλάξουν. Δηλαδή ο Καντιμήρης στο τέρμα, δεξιά ο Μπούρμπος, αριστερά ο Βαλεριάνος, ο Σόζα με τον Δελιζήση, ο Νίκητς με τον Ιτζόγλου. Πάλι ο Βαλεριάνος. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Και μπροστά. Τώρα εκεί. Ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στους ποδοσφαιριστές που θα επιλεγούν από τον προπονητή. Τι αυτό, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, δηλαδή δεν βάζεις ένα κουρασμένο παίχτη εξ αρχής. Να πω δεν είχε κι άλλους παίχτες, βάλε τον Κανακού την Τετάρτη. Εγώ δεν λέω σε ποιο, αλλά σε όλα τα μάτς. Δώσμα. Όταν γίνω προπονητής θα βάζω δικούς μου παίκτες. Ναι. Θα βάζω όποιον θέλω εγώ. Μου φαίνεται λίγο περίεργο το συγκεκριμένο πάλι. Δώσμα. Όπως λες και εσύ, του αποτελέσματος κρίνονται όλοι και το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής για τον Δημήτρη Σπανό είναι θετικό το πρόσημο. Τώρα και αυτά τα λέμε πριν την προπόνηση, γιατί δεν έχουμε εικόνα τώρα από την σημερινή προπόνηση. Πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι και την προηγούμενη εβδομάδα ήταν να παίξει ο Κανακούδης την Τετάρτη, νομίζω. Δοκίμαζε Κανακούδη βασικό και τελικά βάλει τον Βαλεριάνο. Ναι. Είναι και εκτός αποστολής ο Κανακούδης, όχι απλά δεν έπαιξε. Ναι. Μήπως έρθει ο Τόμ να στην Κερκίδα. Είναι και λίγο άδικο για τον Κανακούδη, γιατί είναι καλός ποδοσφαιριστής. Κατά ψέματα, είναι ένας ποδοσφαιριστής που στα λίγα αυτά τα δύο μόλις μάτς που έπαιξε, έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει. Εγώ το βλέπω πρακτικά. Έχεις τρία μάτς μέσα σε μία εβδομάδα. Δεν γίνεται σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις που έχεις εναλλακτικές πολύ καλές και στα τρία μάτς να παίζει ο ίδιος παίκτης. Και μάλιστα στο ένα μάτς με πρόβλημα κιόλας.
Αυτό μου φαίνεται εμένα περίεργο και πραγματικά θα ήθελα να το ρωτήσω στον Δημήτρη τον Σπανό. Το γιατί. Με κάποιους συγκεκριμένους παίκτες υπάρχει αυτή η αιμονή. Και θα σου απαντήσει ο προπονητής. Έτσι, εγώ υποπτεύομαι ότι κάνοντας το σκάουτινγκ του αντιπάλου, θεωρώ ότι επειδή είναι πιο γρήγορος από τον Γιαννακούδη, ειδικά σε φάση άμυνας, και επειδή οι αντίπαλες ομάδες έχουν κάποιους γρήγορους επιθετικούς εξτρέμ, θέλω ένα πιο ταχυδυναμικό παίκτη. Λέω τώρα. Το καταλαβαίνω εγώ για την Καλαμαριά και τον Καραϊσκάκη. Ενδιάμεσα στη μέση της εβδομάδας, στο πανεύκολο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λάρισσας, ξεκούρασε τον παίχτη. Μην τον επιβαρύνεις με 90 λεπτά. Αυτό λέω. Είναι άδικο. Ο Βαλεριάνος, ο κάθε Βαλεριάνος. Γιαννακούδη ειδικά νομίζω ότι πληρώνει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες. Δυσκολεύεται ακόμη και να βγάλει 18 προπονητής και να μην έχει δυσαρεστημένους. Δυστυχώς υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν όταν υπάρχει ένα τέτοιο ρόστερ. Δεν πάω σε άλλες επιλογές. Σου λέω για τη συγκεκριμένη θέση. Παίζει Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Ας μην το ανοίξουμε παραπάνω, γιατί επαναλαμβάνω αυτή την ώρα είναι η προπόνηση και μπορεί να έχει αλλάξει στο μεσοδιάστημα κάτι. Και είναι σίγουρο ότι θα ακούδει στην Κυριακή, παιδιά, να ξέρετε. Τον έχω βάλει ήδη μέσα. Πάμε στο διάλειμμα. Βάλε το Πετράν. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε πάντοτε στην εκπομπή του All About Aris, στο Libero 107 και 4. Μαζί μας και τα καταστήματα Alter Ego, ειδική στην ανδρική ένδυση. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε στο γάμο σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Μην μόνο αν είστε γαμπρός, αν είστε καλεσμένος, γιατί αρχίζουν τώρα οι γάμοι και οι φοροσπερίδες. Για να πάτε να αντιθείτε λοιπόν με πλήρης ανδρική ένδυση, θα βρείτε στα Alter Ego κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα στα τρία καταστήματα. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδη 12 στην Καλαμαριά και στο ολοκένουργιο κατάστημα στο κέντρο Παύλου Μελά 36, alteregofashion.gr. Μπείτε και δείτε τα καινούργια προϊόντα, τα σακάκια, τα κοστούμια, για να αντιθείτε και να είστε κομψός στις εκδηλώσεις στις οποίες θα παρευρεθείτε. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το παιχνίδι της Κυριακής. Το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕ Καραϊσκάκης και τον Άρη, με τον βασικό τερματοφύλακα της ομάδας από την Άρτα, τον Ηλία τον Μέλκα. Ηλία, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Είσαι καλά? Δόξα Θεώ, μια χαρά. Και εκεί στην Άρτα ο καιρός είναι ο ίδιος όπως και εδώ, κανένα τριαντάρια χτυπάει? Έτσι ακριβώς. Καλοκαίριασε. Καλοκαίριασε. Ναι, ναι. Να πούμε και προκαταβολικά βέβαια συγχαρητήρια και πολλά μπράβο, γιατί ως νεοφώτης στην ομάδα νομίζω ότι πρέπει να είστε απόλυτα ικανοποιημένοι από όσα έχετε πετύχει στο πρωτάθλημα. Η ομάδα από την Άρτα στην οποία αγωνίζεσαι είναι στην 8η θέση του πρωταθλήματος, έχει μαζέψει 43 βαθμούς, έχει εξασφαλίσει σχετικά νωρίς και άνετα την παραμονή της. Και θα τη θεωρήσουμε, εγώ τη θεωρώ τουλάχιστον, μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος. Έτσι ακριβώς είναι. Ευχαριστώ και όλους για τα καλά λόγια που είπατε για την ομάδα μου. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί δεν μας περίμεναν. Αλλά τελικά μάλλον έκαναν λάθος και το αποδείξαμε στο γήπεδο ότι είμαστε μια καλή ομάδα. Ναι. Το γήπεδό σας είναι πάντως η δύναμή σας, έτσι δεν είναι? Το γερό χαρτί της ομάδας, το ατού είναι το γήπεδό σας. Έτσι ακριβώς είναι, και επειδή πήρα από λίγο, τσέκαρα λίγο τη βαθμολογία, έχουμε την τρίτη καλύτερη συγκομιδή στα εντός έδρας παιχνίδια πίσω από τον Όφη και τον Άρη. Οπότε ναι, αυτή είναι η δύναμή μας. Βέβαια αυτό δεν είναι και τόσο καλό, γιατί θα έπρεπε να μαζεύουμε και περισσότερους βαθμούς εκτός έδρας. Ναι. Αλλά σκοπός αγιάζει τα μέσα και πετύχαμε το στόχο μας ακόμα και έτσι. Να αξιοποιήσατε την έδρα σας και αυτό σας έδωσε τη γρήγορη παραμονή στην κατηγορία. Πάντως εκτός έδρας είσαστε από τις ομάδες που πήραν βαθμό από τον Άρη του Κλεάνθης Βικελίδης, ένα παιχνίδι το αντίστοιχο του πρώτου γύρου, όπου είχατε πραγματοποιήσει μάλιστα και μια πολύ καλή εμφάνιση στο Βικελίδης. Ναι, όντως έτσι είναι. Βέβαια αυτή η εικόνα μας έχει πολλά, μπορούμε να πούμε πολλές δικαιολογίες, έχουμε πολλά άλλα αφεντικά, γιατί μαζευτήκαμε τελευταία στιγμή. Ναι. Αν και έχω κουραστεί να το λέω αυτό, σε όποιον με ρωτάει. Ναι. Αλλά όποιος ξέρει, όποιος έχει παίξει ποδόσφαιρο, νομίζω το καταλαβαίνει ότι όταν προσπαθείς να φτιάξεις τόσο γρήγορα μια ομάδα, θα υπάρχουν και κάποια νεκρά διαστήματα και κάποιες αλλαγές στην απόδοση εντός και εκτός έδρας. Ναι. Αλλά ευτυχώς για μας δεν το έχουμε πληρώσει. Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος τι λες τώρα, Ηλία, ο Άρης για παράδειγμα, ο οποίος πετυχαίνει το στόχο του, μαζεύτηκε φέτος πάρα πολύ νωρίς,
από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας ήταν σχεδόν το σύνολο του ρόστερ στην προετοιμασία και αυτό έδωσε στην ομάδα μια σταθερότητα και μια πορεία έτσι συνέχειας κατά τη διάρκεια του παθήματος χωρίς πολλά σκαμπανεβάσματα. Έτσι ακριβώς. Σε αντίθεση με εμάς που αν δεν κάνω λάθος ήμουν η πρώτη μεταγραφή της ομάδας και ήρθα 26 Σεπτεμβρίου στην Άρτα. 26 Σεπτεμβρίου, Ναι, και ήμουν η πρώτη μεταγραφή. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε το πόσο γρήγορα φτιάχτηκε αυτή η ομάδα. Ναι. Όσα μαθαίνουμε, Ηλία, κατά καιρούς για την ομάδα σου εκεί, την ΑΕΚ Καρεσκάκης, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι δηλαδή μια ομάδα απόλυτα οργανωμένη, με συνέπεια στις πληρωμές, με τις εγκαταστάσεις της, με έναν πρόεδρο ο οποίος αυτά που υπόσχεται τα τηρεί. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Γενικά δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά. Γενικά η ομάδα του Καραϊσκάκη έβγαζε αυτήν την εικόνα προς τα έξω. Ναι. Απλά πολλοί δεν την ήξεραν γιατί ήταν σε μικρότερες κατηγορίες. Ναι. Φέτος λόγω της Β' Εθνικής που είναι και πιο εμπορικό πρωτάθλημα και ναι. υπάρχει ας πούμε, ζήτηση και ενδιαφέρον για την ομάδα, βγαίνει και προς τα έξω και όντως όλα όσα είπατε είναι η αλήθεια. Ως επιλογή δηλαδή για σένα αποδείχθηκε αρκετά καλή η επιλογή. Ναι, πολύ καλή, πολύ καλή. Δηλαδή ο κόσμος γενικά εκεί στην Άρτα, γιατί εμείς είμαστε από κάποια απόσταση εδώ, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, δηλαδή σας στήριξε, σας βοήθησε, έχει ποδοσφαιρική κουλτούρα γενικότερα, γιατί εντάξει, δεν είχε ποτέ ομάδα σε υψηλές κατηγορίες. Υπήρχε, αλλά πολύ παλιά με την αναγέννηση. Ναι, εντάξει, πολύ παλιότερα. Εντάξει, ναι. Ναι, εντάξει, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος δεν μας στήριξε. Mm-hmm. Από την πρώτη στιγμή ήρθε και παιχνίδι με το παιχνίδι και βλέποντας και την εικόνα της ομάδας και τα αποτελέσματα, παιχνίδι με το παιχνίδι ερχόντουσαν όλο και περισσότεροι. Ναι. Οπότε θεωρώ αύριο θα φτάσουμε στο maximum προσέλευσης, συγγνώμη. Mm-hmm. Αλλά είναι κάτι, εντάξει, είναι και η ομάδα του Άρη που είναι εμπορική και τραβάει. Σωστά. Περιμένετε αρκετό κόσμο. Δηλαδή, βλέπουμε έτσι ένα. Δεν να το πω ξεσηκωμό, γενικότερα υπάρχει μια εγρήγορση, μια κινητοποίηση. Ξεσηκωμός, όχι, εντάξει. Δεν υπάρχουν οπαδισμοί και ακραία φαινόμενα εδώ. Δεν υπάρχει και πολύ αυξημένο κίνητρο, νομίζω, για το μάτς αυτό, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν πετύχει το στόχο τους λίγο πολύ. Οπότε... Όχι, θα διαφωνήσω με αυτό. Ναι. Θα διαφωνήσω γιατί μπορεί να έχουμε πετύχει το στόχο μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επαναπαυτούμε με τη σωτηρία και ότι εντάξει κάνουμε τη δουλειά μας. Ναι, απλά λέω ότι δεν είναι ένα παιχνίδι ζωής ή θανάτου. Do or die που λέμε. Δηλαδή εντάξει, από αυτήν την άποψη το λέω. Από αυτήν την άποψη ναι, όχι. Οπότε αυτό μπορεί να βοηθήσει ώστε να παίξουν και οι δύο ομάδες καλύτερο ποδόσφαιρο και να το ευχαριστηθεί και ο κόσμος. Ναι, σωστά. Πώς το είδες γενικά φέτος το πρωτάθλημα, θεωρείς ότι Άρης και Όφη δίκαια παίρνουν τα δύο εισιτήρια για τη Super League? Πιο δίκαια δεν γίνεται. Νομίζω είναι με διαφορά οι καλύτερες ομάδες της κατηγορίας. Ναι. Και μάλιστα και σχετικά νωρίς καθάρισε η μπουγάδα, να το πω έτσι, όσον αφορά τις δύο πρώτες ομάδες. Ναι, έτσι είναι. Αν και στην αρχή έγιναν πολλά μπερδέματα εκεί με τον Όφη, το ότι θα φύγει, θα μείνει στο πρωτάθλημα, θα φύγαν αρκετά παιδιά. Κανείς δεν ήξερε, αλλά από ό,τι φάνηκε τους βγήκε σε καλό. Και έκανε ένα απίστευτο σερί. Ο Άρης βέβαια, για τον Άρη υπάρχει την Κυριακή και το μαθηματικό. Δηλαδή με νίκη γνωρίζεις, φαντάζομαι, ότι εξασφαλίζει και μαθηματικά πλέον την επιστροφή του στη Σούπερ Λίγκα. Αυτό από μόνο του κάνει έτσι ξεχωριστό, ιδιαίτερο το παιχνίδι για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Έχουν βέβαια και άλλα τρία παιχνίδια ακολούθως για να επιτύχουν το στόχο τους και θα επιδιώξουν να το κάνουν σε μια δύσκολη έδρα. Και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, θα παίξετε ανοιχτά, θα κυνηγήσετε μια νίκη, γιατί έχετε και μάλιστα κολλητά και τον Άρη και τον Όφη, αν δεν κάνω λάθος, στο γήπεδό σας. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς βασικά νομίζω και αν δεν κερδίσει ο Άρης την Κυριακή δεν τίθεται θέμα για το αν θα ανέβει ο Όφη. Καλά, αυτό δεν διακυβεύεται. Έτσι, γιατί ακολουθούν μετά, αν δεν κάνω λάθος, και τα τρίποντα που παίρνει στα χαρτιά. Ναι. Δύο βαθμούς θέλει ακόμα. Ναι. Οπότε νομίζω είναι κάτι δεδομένο. Απλά από τη δικιά μας την πλευρά εμείς θα προσπαθήσουμε έτσι χωρίς να ακουστεί ότι είναι κάποια βαρύτητα δήλωση ότι εμείς θα παίξουμε για την νίκη. Ναι. Θα το κάνουμε για τους εαυτούς μας, για τους ανθρώπους εδώ που μας στηρίζουν, για τον κόσμο της Άρτας που νομίζω το έχει ανάγκη. Ναι. Γιατί και παίζουμε και εμείς, παίζουμε και τα ονόματά μας, έτσι. Εντάξει, είναι και παιχνίδια που κόντρα σε τον Άρη και στον Όφη. Πάντοτε οι ποδοσφαιριστές επιδιώκουν να δείξουν περισσότερα πράγματα κακά τα ψέματα. Είναι και τηλεοπτικό το παιχνίδι. Έτσι ακριβώς. Στον πρώτο γύρο πάντως είναι ο ήρωας του αγώνα.
Μακάρι να μην χρειαστεί, να είναι πιο εύκολο το απόγευμα. Να βάλει 2-3 γκολ ο Άρισον, είστε. Εγώ αυτό, σε καμιά περίπτωση, όχι. Ο Ηλίας Γιάννης γνωρίζουν ο γιος του γνωστού προπονητή Βόλιβς. Χαίρετε που έχει περάσει και ως παίκτης και ως προπονητής για πάρα πολλά χρόνια από τον Άρη. Πώς έφερε έτσι ο δρόμος προς τα εκεί, η αλήθεια. Στο ποδόσφαιρο. Ναι, πώς δεν ακολουθήσεις το βόλεϊ. Νομίζω έχεις μια. Η αδερφή σου παίζει βόλεϊ. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, η αδελφή μου παίζει βόλεϊ και μέχρι πέρσι ήταν. Όχι μέχρι πέρσι, μέχρι πρώτη ήταν στον Άρη. Καλά, κύριε και έβγαζε τα άχαστα, είναι δυνατόν. Άσε του βάλει το Βαλεριάνο, βάλει ένα γκολ στο 90 εκεί. Δεν έχει ανάγκη ο Άρης. Εμείς και εγώ είμαστε για βαθμούς. Ο Άρης, κουτσά στραβά θα έβγαινε. Σωστό είναι αυτό που λες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εσύ πώς ξέφυγες από το βόλεϊ γενικά, πώς δεν έπεσε το μήλο κάτω από τη μιλιά. Έπεσε, αλλά στιγμιαία, γιατί κάποια στιγμή έπαιζα και εγώ βόλεϊ. Και τώρα αυτή είναι μια κουβέντα που άμα τη ξεκινήσουμε και αν ακούει ο πατέρας μου θα συνεχίσουμε να μαλώνουμε. Α, ναι. Το φέρει βαρέως, γιατί... το φέρει βαρέως. Όχι, μου λέει ότι η Λία, άμα έχεις ακολουθήσει τον δρόμο μου θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα να κάνεις μεγάλη καριέρα. Ναι. Τα έχει στην αβάντα του πατέρα που ήταν ένα μεγάλο όνομα, όντως. Δεν έχει άδικο ο μπαμπάς αυτό. Επέλεξα το δύσκολο δρόμο, να δούμε αν θα δικαιωθώ. Ναι. Τώρα στο ξεκίνημα τη σεζόν είχε κλείσει στην Απέλα Γκαδά, νομίζω. Έτσι δεν είναι, και μετά όταν προέκυψε Καραϊσκάκη στη Football League μεταπίδηση εκεί. Αν θυμάμαι καλά. Γενικά ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Ναι. Με πολλές ομάδες είχα προφορική συμφωνία. Mm-hmm. Αλλά πάντα κάτι γινόταν και χαλούσε. Mm-hmm. Τώρα η Απέλα Γκαδά ήταν μια, πώς να το πω έτσι, χωρίς να υπάρξει δύσκολο, άνθρωποι που τους εκτιμάω ότι μια σαν ένα σωτηρίας για τη δικιά μου την καριέρα. Mm-hmm. Αλλά όταν έφτασε η πρόταση από το Καραϊσκάκη, εντάξει, νομίζω ότι είναι κατανοητό προς όλους ότι θα επέλεγα το καλό για τη δικιά μου την καριέρα, γιατί είναι μια ομάδα που σε μεγαλύτερη κατηγορία, έτσι. Ναι. Δικαιώνεσαι νομίζω από την επιλογή σου. Έτσι φαίνεται. Τώρα, τον Άρη γενικότερα πώς τον είδες φέτος, ποια ήταν τα στοιχεία τελικά που του έδωσαν την άνοδο σε σχέση με την περσινή χρονιά που δεν τα κατάφερε. Νομίζω ότι ο Άρης φέτος ήταν πιο σταθερός. Νομίζω ότι δεν υπήρχαν προβλήματα και τριβές μεταξύ των παιχτών και γενικά ένα μπέρδεμα που επικρατούσε την περσινή χρονιά. Ναι. Ήταν πιο σταθερή, πιο σοβαρή, πιο υποψιασμένη που θα πω. Ξέραν τι να περιμένουν, γιατί νομίζω ότι την περσινή χρονιά δεν ήξεραν ακριβώς τι θα γίνει στη Β' Εθνική. Ναι. Οπότε διόρθωσαν τα λάθη για να μην την ξαναπατήσουν. Ναι. Τώρα η ομάδα σου σώθηκε. Δεν ξέρω τίθενται πιο μεγάλη επίβολη στόχη. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ο κύριος Δράκος, τον γνωρίζουμε όλοι, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο οποίος βοηθάει τα τελευταία χρόνια, αυτός που στηρίζει οικονομικά το εγχείρημα. Είναι διατεθειμένος να θέσει πιο υψηλούς στόχους? Υπάρχει μια τέτοια προοπτική? Γιατί από οργάνωση, λειτουργία είστε νομίζω μια χαρά για τα δεδομένα της κατηγορίας. Νομίζω ότι σίγουρα το έχει σκεφτεί ο πρόεδρος αυτό και ήδη θέτει τις βάσεις για κάτι τέτοιο. Αρχής γενομένης με το γήπεδο, mm-hmm. που είναι ιδιόκτητο, έτσι, το έχει κτίσει μόνος ο άνθρωπος, το οποίο θέλει να το μεγαλώσει, έχει στα πλάνα του να κάνει ένα προπονητικό κέντρο με πολλά γήπεδα. Υπάρχει θέληση. Υπάρχει θέληση και νομίζω και υπάρχει ένα πλάνο, άσχετα αν δεν βγαίνει προς τα έξω, ότι μέσα στα επόμενα χρόνια να μπορείς να διεκδικήσεις την άνοδο. Μάλιστα, τέτοιες υγιείς προσπάθειες νομίζω ότι τις θέλει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από ομάδες που, όπως λες, έχουν τα δικά τους γήπεδα, εκπροσωπούν ένα νομό, μια περιοχή ολόκληρη. Και γιατί όχι, τέτοιες ομάδες που έχουν και οικονομική συνέπεια και δεν χρειάζονται δηλαδή χάρες από κανέναν, να βρίσκονται σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Πραγματικά, να ευχηθούμε να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Γιατί νομίζω θα γίνει, θα είναι μια. Από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα δημοσιεύματα και από το κλίμα, θα είναι μια γιορτή για την περιοχή την Κυριακή. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή δεν σας το κρύβω ότι αυτό το παιχνίδι μαζί με το Όφι είναι τα δύο παιχνίδια που περιμένουν σχεδόν όλοι την Άρτα. Ναι. Αντιληπτό. Απόλυτα και απόλυτα κατανοητό. Να σας ευχαριστήσουμε λίγα πάρα πολύ. Ναι, για πες μου. Να πω κάτι σε αυτό που είπατε. Νομίζω ότι επειδή έχουν δυσκολεύσει πολύ οι καιροί και για τα οικονομικά και όλα αυτά που προαναφέρατε, άνθρωποι και ομάδες όπως είναι ο κύριος Δράκος και το Καραϊσκάκη, νομίζω ότι πρέπει να τους προσέχω πολύ στο ποδόσφαιρο για να παραμείνουν. Ναι. Είναι κρίμα να φύγει και το Καρασιά και ο κύριος Δράκος στο ποδόσφαιρο. Σωστά. Όντως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια σοβαρότητα. Εντάξει, το γνωρίσαμε ειδικά εκείνη τη χρονιά που Άρης και η ομάδα του Καρασιά και δεν κατάφερε να ανέβει, ενώ κανονικά δικαιούνται να ανέβουν ως δευτεραθλητές. Αυτό δείχνει και το πώς το ποδόσφαιρο συμπεριφέρεται σε ανθρώπους σοβαρούς και
και με χρήματα και συνεπείς. Τη χρονιά που δικαιούταν την πρώτη να ανέβει, δεν του επιτρέψανε. Τη δεύτερη πήγε από σπόντα γιατί υπήρχε δράμα στη μέση. Τέλος πάντων. Αυτά είναι δικά μας. Εδώ τα ακούω, ίσως να τα έχει πει και ο μπαμπάς μερικές φορές για άλλα θέματα. Αλλά φαντάζομαι, έχοντας ζήσει στη Θεσσαλονίκη, έχεις ακούσει αρκετά παρόμοια πράγματα. Κάθε μέρα ακούμε και κάτι καινούριο. Ο Καραϊσκάκης πάντως είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τη μία χρονιά δεν ανεβαίνει, γιατί ήταν ο Άρης αυτός που θα πήγαινε μαζί, αλλάζει ο ΚΑΠ και την επόμενη χρονιά ακριβώς το ίδιο πράγμα ανεβαίνει. Μαζί με τη δόξα. Μόνο στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο γίνεται και ένα μπέρδεμα. Α, τώρα δεν λένε ότι ο τρίτος θα ανέβει. Έχει δει το Γαϊτανάκι από την ιστορία με τον Ηρακλή. Ναι. Με την Τρίπολη, πέφτει, δεν πέφτει, μετά πέφτει. Κάθε χρόνο μαθαίνουμε κάτι καινούριο. Έτσι. Ελπίζω να μπει ένα τέλος όλη αυτή την ιστορία και να ξέρουμε και μας τι μας γίνεται. Όχι μόνο εμάς, εσείς και τις ομάδες, τους παράγοντες και όλους. Δεν το βλέπω, να ξέρεις. Δεν το βλέπω. Τέλος πάντων. Ελπίζουμε. Θα σου ευχηθούμε να πιάσει τα άπια σας το παιχνίδι με τον Όφη. Εσύ που έχει κάνει, φαντάζομαι, και το δρομολόγιο, για ενημέρωσε λίγο εδώ τον κόσμο που μας ακούει, τους φίλους του Άρπα ταξιδέψουν. Πόσες ωρίτσες το κάνεις στη Θεσσαλονίκη Άρτα? Σε νορμάλ ταχύτητα είναι 3 ώρες, είναι όλο μια ευθεία. Από το καινούριο δρόμο εκεί τώρα υπάρχει, μετά τα Γιάννενα, είναι πόσο, 50 χιλιόμετρα, είναι εύκολο πλέον. Ναι, είναι πολύ εύκολη πρόσβαση πλέον. Έτσι. 2,5 ωρίτσες είναι. Απλά εσύ τηρείς τα όρια ταχύτητας, εντάξει. Ναι, άμα κάνετε 2,5 ώρες, μετά περιμένετε και ραβασά για την αστυνομία. Καλή επισήμαση, να προσέχει. Έτσι. Λοιπόν, ο κόσμος μας ακούει, μην ξεφύγετε από τώρα γιατί θα το πληρώσετε ακριβά του ταξιδάκι. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον γιο του Γιάννη Μέλκα. Τον εξαιρετικό στο παιχνίδι με τον Άρη εδώ. Ναι, εδώ έπιανα και τα έξω πολύ. Ο Ηλίας ο Μέλκας. Αυτό του Βαλεριάνου στο τέλος, φίλε, είναι απίστευτο που βγάζει. Ελπίζουμε την Κυριακή. Να μην πει, θα πιάσει. Να τον ευχήθηκα με τον Όφη. Λοιπόν, έχουμε 2 άλμπουμ της Πανίνη για εσάς. Το Δρόμο για το Μουντιάλ της Ρωσίας, θα έχουμε βάλει και φωτογραφία όπως έχετε δει. FM και όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526 για να τα διεκδικήσετε στο τέλος της εκπομπής. Να πούμε τους χορηγούς και να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Στη δεύτερη θα σας ακούσουμε κιόλας. Θα ανοίξουμε τις γραμμούλες μαζί μας. Κίνας δεν παίζει εκεί, αυτός είναι. Αυτός είναι πρώτος σκόρερ του Καραϊσκάκη. Να σας πούμε ότι μαζί μας είναι και ο Γιαννόπουλος για το σέρβις του φορτηγού σας. 713-981, το λέω σωστά, το θυμάμαι απ' έξω το τηλέφωνο. Άμα χαλάσει το φορτηγό μου, να έρθει να με βάλει μπρος. Ο Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι ο ειδικός όσον αφορά τα φορτηγά. 751-933, εγώ είπα 713. Λοιπόν, 751-933, το σωστό. 751-933. 751-933. Ήδη αξεσουάρ μπάνιο και υδραυλικά, ήδη θα βρείτε μπαίνοντας τώρα στο reginabanio.gr. Θα ξεφυλίσετε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Regina, τα οποία θα τα βρείτε και σε επιλεγμένα καταστήματα. Είμαστε βέβαιοι ότι κάτι θα βρείτε από αυτά που ψάχνετε. Και τον Mr. Gold να ευχαριστήσουμε φυσικά, ο οποίος είναι πάντοτε στο πλευρό μας και ετοιμάζει κορυφαίες πίτσες, καταπληκτικές τιμές, πάρα πολλές προσφορές. 62-85-86 καλείτε μετά τη μία το μεσημέρι. Θα πάμε στο διάλειμμα, ακριβώς στη μέση είμαστε, και θα επιστρέψουμε σε λίγο. 2-87 και 3 οχτάρια. Αρχίζετε να ετοιμάζεστε από τώρα για να σας ακούσουμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Είμαστε πλέον στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ πάντοτε, στο Λιμπρός 107 και 4. 2,87 και 3 οχτάρια η επικοινωνία μαζί μας. Αφιερωμένη σε εσάς η δεύτερη ώρα και νομίζω ότι έχουμε ήδη τον πρώτο για να τον ακούσουμε. Δύο άλμπουμ της Πανίνη. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Όλο το άλμπουμ συμπληρωμένο. Road to Russia. Russia. Δεν είναι Ρώσο προπονητή. Είχαμε ποτέ Ρώσο προπονητή? Θα φέρουμε τον Βερετένικοφ προπονητή. Πεκτάρα. Το κανόνι. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Χρυσταθός. Τι γελάζε, δεν τα παιχτάρω ο Βερετένικοφ? Ναι, ναι. Τι είναι, ναι. Κοίταξε. Πότε έβαλε γκολ? Σε ποιο μάτς? Στο τελευταίο παιχνίδι, νομίζω 3-0 είχαμε κερδίσει. Όχι. Πότε? 3-2. 3-2. Ναι. Λοιπόν. Ποιον? Ορίστε. Ποιον κερδίσαμε? Τώρα εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, δεν θέλω να πω. Κοίταξε, η εποχή του Παναγιωτάκη να τελειώνει για μένα. Ποιο είναι ο Παναγιωτάκη, ρε? Του Κοντομινάη, εκείνον εκεί, τον τεράστιο Παναγιωτάκη που είχε φέρει ο Κοντομινάη. Τεράστιος Βασίλης Παναγιωτάκης. Μπράβο. Λοιπόν, η εποχή της απονεύρωσης της εξαετίας, εγώ πιστεύω ότι τελείωσε. Ναι, αλλά φώναζες. Κοντομινά, Κοντομινά, φέρε μας κι άλλο παικταρά. Φώναζες. Ναι. Ωραία. Ναι.
Εγώ θέλω να πω κάτι. Το μόνο Το μόνο Γκαϊτάν που ξέρω και είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής είναι ο Νικόλας Γκαϊτάν. Όχι, αυτός είναι Γκαϊτάν Μωράτα, νομίζω λέγεται ο μάνατζερ. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο αυτό. Πώς το ξέρεις? Είναι στις χρυσές εποχές σου. Σου κλείνει τα φιλικά, Μπενφίκα, Άρης, αυτό το πείσε. Και επειδή αυτά τα κλαμπ έχουν και τεράστιες υποδομές, ευκαιρία να πάρουμε και τη τεχνογνωσία αυτών των τεράστιων κλαμπ. Η τεχνογνωσία θέλει και λεφτά. Ε, γιατί η τεχνογνωσία χωρίς τελέχη δεν αρκεί από μόνη της. Με μαρουλάκι. Και εγώ άμα πάω να δω την τεχνογνωσία, άμα δεν έχω όμως στην άκρη μια κατοστάρα για να στελεχώσω την ομάδα, στην τεχνογνωσία θα μείνω. Ευκαιρία, επειδή τράβηξε το δρόμο ο πρόεδρος του Άρη για εκεί και το σωστό του δρόμο, πιστεύω να κάνει και τις σωστές κινήσεις τέτοιων ανθρώπων. Θα δούμε λοιπόν. Λοιπόν, η εποχή αυτής της εξαετίας απονεύρωσης τελείωσε στο σύλλογο. Το γνωρίζουμε αυτό. Μπράβο. Και η ομάδα πρέπει να πάει μπροστά. Ναι. Όσο για τις εποχές Κάμπορα να μου το ισοσκελίσουν για τα τηλεοπτικά και αυτά, εγώ λάχανο δεν είμαι. Ναι. Τα λάχανα αλλού. Τα λάχανα. Έτσι, ο σύλλογος, αν θέλει να πάει μπροστά, θα ακολουθήσει σωστή πράξη. Μάλιστα. Θα ακολουθήσει τις τεράστιες αυτές ομάδες, αν θέλει να πάει μπροστά. Αν θέλει να είναι ερασιτεχνική ομάδα, και εσύ ξέρεις καλά, Χρήστοθε, γιατί το χωριό σου τη διαλύσανε το βαθύλακο της ομάδας. Τώρα τη φτιάξω εγώ πάλι, περίμενε. Δηλαδή, ναι, τέτοια πράγματα αλλού. Πάει ο Σμυρναϊκός. Επειδή φορούσε κυτρινό μαύρα, είχε ένα θέμα με την εσωστρέφεια γι' αυτό. Τι να τους κάνω, τους είχα πει κάποτε φοράς τη σωστή φανέλα και δεν τη φορούσε και τη διαλύσανε. Έτσι. Τώρα ξαντηθούμε κυτρινό μαύρο, ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα με τον σύλλογο πρέπει να σταματήσει. Και επειδή άκουσα κάποιον, γιατί είπα για απονεύρωση, χαρακτηρισμούς του Μισελ Αρή ότι ήταν τουρίστας, είναι για τους εαυτούς σας. Και ξέρει αυτός για ποιον το λέω. Τέλος πάντων, εμείς δεν ξέρουμε, δεν πειράζει. Ναι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, όσο για αυτά τα πράγματα, κύριε δημοσιογράφη, μάλιστα, όταν κάποιος βάζει και μία δραχμή και επιλέγει τους ανθρώπους που πρέπει να συνεργαστεί, θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό το πράγμα από την αρχή μέχρι το τέλος. Σωστό. Εγώ δεν σέβομαι αυτούς που δεν σέβονται αυτό το πράγμα. Και ο σύλλογος πρέπει να προχωρήσει. Όπως τα μεγάλα κλαμπ προχωράνε, θα πρέπει να προχωρήσει για να φτάσει εκεί που θέλει. Και για μένα που πρέπει να πάει, να διεκδικεί τίτλους. Κάτι άλλο, εγώ δεν το δέχομαι. Και επειδή αναφερόντουσαν για ποδοσφαιριστές, εγώ δεν θα είμαι η εποχή Κάμπορα, η εποχή Σόζα, η εποχή Ντανίλο Περέιρα, που τα ονομάζανε καραβιές. Αυτά θα τα πούνε στις παρεούλες τους. Πορτογάλος. Και τον κύριο της αποδεύρωσης. Περέιρα για Άρη. Καλό. Εκείνη πεφτάρα, έτσι, 40 εκατομμύρια στοιχίζει. Σωστό. Απλά όταν ήρθε κάποιοι λέγανε γιατί βάζει τον Περέιρα και όχι τον Κατίδη. Όχι, και τον Κατίδη και τον Κανούλα. Ο Κατίδης είναι στη θέση. Ήταν στη θέση, εγώ θυμάμαι πρωτοσέλιδο τότε, που έλεγε ότι έρχεται κάποιος Περέιρα και θάβεται ο Κατίδης. Ο κάποιος Περέιρα. 40 εκατομμύρια. Τέλος πάντων. Η άγνοια πολλές φορές οδηγεί σε τέτοιες καταστάσεις. Κύριε Καρυπίδη, ακολουθήσατε τον σωστό δρόμο και προσπαθήσετε με τους συνεργάτες σας να κάνετε αυτό που είναι το σωστό για την τεράστια ομάδα που έχετε πάνω σας. Το κάτι άλλο και οι πιέσεις κάποιον να σταματήσει. Έτσι δεν είναι, κύριοι? Δεν θα ονοματίσω τον άλλον μέσον. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Λιποθύμησε. Έπεσε. Μετά τον Νίκο πέσαν όλες οι γραμμές. Μπλόκαρε το τηλεφωνικό κέντρο. Είπε 7 φορές απονεύρωση. Πώς να μην μπλοκάρει το τηλεφωνικό κέντρο. 23-10-287-888. Συνεχίζετε, στέλνετε μηνυματάκια. Μηνυματάκια πήγα να πω στην αρχή. Μηνυματάκια στέλνετε, μην στείλετε μηνυματάκια. Λοιπόν, FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526 για δύο άλμπουμ της Πανίνη θα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Επόμενος, παρακαλώ. Έλα ρε Χρήστασε. Έλα Παύλο. Α, μπράβο. Σήμερα είσαι μια χαρά, ωραίος. 6 και 20. Ωραίος. Μπορείς να μιλήσεις άνετα τώρα. Α, έτσι μπορώ να μιλήσω. Την άλλη φορά πήρες 6 και 29. Δεν θέλω να μιλήσω, ρε παιδί μου, αλλά
κάποια, να πούμε έτσι, προς το τέλος της περίοδου. Το ράδιο είναι εντάξει. Μια χαρά. Ναι. Να μην χαλάσουν την εικόνα. Άκουγα τον Αλέξη που έλεγε αυτός θα παίξει, εκείνος δεν θα παίξει. Οι παίκτες ότι αλλού είναι το μυαλό τους. Τι είναι δηλαδή αλλού το μυαλό τους? Τελείωσε το πρωτάθλημα. Τελειώσαμε. Το παιχνίδι να με την Κυριακή για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δύσκολο παιχνίδι. Πολύ σημαντικό και δύσκολο, και ακόμα πιο σημαντικό θέλω να δω τη συμπεριφορά τους. Μην τα κάνουνε, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη, τα τελευταία παιχνίδια θάλασσα. Μην τα κάνουνε. Γιατί θα υπάρξει λοιπόν αντίδραση. Και μην πείτε μετά, εάν θα φύγουν κάποιοι παίκτες που θα φύγουν, πώς θα φύγουν από τον Άρη. Και ότι πάντα ο Άρης, ας πούμε, τα παιδιά του τα τρώει, τα δείχνει, τα κάνει. Αυτά τα παιδιά έχουν ανάλογη συμπεριφορά. Εάν πάρω βάση τον αγώνα της Καλαμαριάς και εμπάσω τόσο το πρώτο ημιχρόνιο με τη Λάρισα. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα παιδί του Άρη στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν άκουσα. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα από τα παιδιά του. Όλοι έχουν έρθει στον Άρη. Δεν υπάρχει κανένα παιδί που είναι από τον όχι, Άρη. Όχι, εννοώντας, όχι, δεν εννοώ ότι να είναι μόνο από τα σπλάχνα της ομάδος, εννοώ αυτοί οι οποίοι φόρεσαν φανέλα του Άρη σε όλα τα αθλήματα. Εγώ λέω ότι το 70% των παικτών, για να μην πω παραπάνω, δεν μπορεί να σταθεί στη Σούπερ Λίγκα. Οπότε αναγκαστικά θα πάω σε άλλη επιλογή. Χρήστανθε, το ξέρουν και οι ίδιοι από την αρχή. Ωραία. Δεν είναι τίποτα λοιπόν που βρίσκουμε τώρα. Εμένα με ενδιαφέρει, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει να με τίποτα. Και πολύ κακός, είπα και χθες, ότι είναι έγκλημα αυτή η ιστορία για παίκτες, για προπονητές. Αυτός εκεί θα φύγει, αυτός θα φύγει. Το όνομα εκείνο στην Πορτογαλία, στη ζούγκλα με τον Ταρσάν, εκεί θα βλέπεις πάμε να κάνουμε. Ότι δεν συμμετέχουμε ούτε ως ο Λαμπαοτάρης, ούτε ως Λίμπερο σε αυτό το πράγμα. Δεν συμμετέχουμε καθόλου. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνουμε. Για πολλούς, καταρχήν, γιατί 9 στα 10. Όχι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Όχι, το λέω εγώ, για να ακούει και ο κόσμος. Ναι. Γιατί πολλές φορές λέμε. Για την περιραίουσα ατμόσφαιρα που είναι πολύ, πολύ, πολύ λάθος. Και να δεις τι θα γίνει από τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα να δεις τι θα γίνει. Που θα έχει 20 μέρες διακοπή. Κοίταξε να δεις. 95 λεπτά είναι ένα παιχνίδι έχει μείνει. Εντάξει, δεν έχεις θέμα μαθηματικό, ρε Παύλο. Έχεις και τον πανσεραϊκό, το διαλυμένο, ότι θεωρητικά. Αλλά... Δεν με ενδιαφέρει να μάθω. Θέλω να τελειώσω το πρωτάθλημα με πολύ λοιπόν αξιοσύνη. Βλέπω τους παίκτες του Όφη, για να μην αρχίσω να κάνω τώρα παραλληλισμούς. Αυτοί βάλανε 7 γκολ, ας πούμε, στον Πανεγιάλιο και εσύ έφαγες 2 γκολ από αυτούς. Ναι, αλλά την ίδια στιγμή. Ομάδα, περίμενε λίγο. Και ο Όφη όμως δεν κέρδισε τον Κισαμικό και εσύ κέρδισες. Μία ομάδα, πρόσεξε με λίγο. Σε είπα, δεν θέλω να κάνω καμία σύγκριση. Απλώς οι καταστάσεις αυτή την ώρα που μιλάμε συγκεκριμένα. Ο Όφη αυτή την ώρα έχει να με πρόβλημα με αυτό να τον τζάλω, έτσι. Ούτως ή άλλως. Ναι. Δεν ξέρω ποια θα είναι λοιπόν η κατάληξη, γιατί αύριο μπορεί αυτοί να πάνε να με και στην τοπική κατηγορία. Με τα παραστατικά. Δεν νομίζω, είναι Κρήτη. Λέμε, εντάξει, ωραία, είναι Κρήτη, να βγάλουμε πιστόλια να πούμε και να αρχίσουμε να πιστολιάζουμε τον κόσμο γιατί είναι Κρήτη. Πριν δεν μιλούσαμε με τον τερματοφύλακα του Καραϊσκάκη. Τη μια χρονιά ήταν στην ίδια θέση και επειδή ήταν ο Άρης δεν ανέβηκε και την επόμενη χρονιά στην ακριβώς ίδια θέση ανέβηκε. Τι ψάχνεις να βρεις? Έτσι γίνεται. Από την άλλη μεριά έχεις, ας πούμε, να με την UEFA και τη FIFA, διότι από την Επιτροπή Παρακολούθησης η πρόταση ομόφωνα είναι για να συζητηθεί τον άλλο το μήνα, το Μάιο ή ας πούμε τον Ιούνιο, για Brexit. Δεν θα γίνει τίποτα από Brexit. Ωραία, δεν θα γίνει τίποτα και θα βλέπεις εσύ να με λοιπόν από τα δολιανά της Κρήτης λοιπόν, να γίνεται χάμος κυρίου. Ναι. Και μετά εσύ ζητάς, ας πούμε, ποδόσφαιρο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να μείνω μόνο να είμαι λοιπόν, ας πούμε, στην ομάδα μου. Έχω την απέτηση να μην δώσουν απολύτως κανένα δικαίωμα. Κανένα δικαίωμα και υπάρχει να είμαι καιρός για όλα τα άλλα. Πολύ συγκεντρωμένοι στον αγώνα. Πολύ λοιπόν υπεύθυνα. Πολύ καλύτερο πρόσωπο από αυτό που έδειξαν και με την Καλαμαριά. Και εν πάση περιπτώσει στο πρώτο λοιπόν ημιχρόνιο με τη Λάρισα. Πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Δεν θέλω ούτε καν να σκέφτομαι ότι μπορεί να χαθεί το μάτς. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Συνεχίζετε τα μηνυματάκια για τα δύο άλμπουμ της Πανίνη. FM και όνομα και επώνυμα αποστόλη στο 54526. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Τι μου θύμισες, δε φίλε. Τι σου θύμισα. Το Βασίλη τον Παναγιωτάκη. Τι βγά. Καλά, δεν ξέρω, έχουν παραγραφεί τα δικήματα. Έχουν παραγραφεί. Δεν είπα, δεν θα έλεγα τίποτα, ρε φίλε. Όχι. Εγώ, εσύ κατάλαβες ποιο αδίκημα, λέω εγώ. Πόσο 97, 20 χρόνια. Ναι, και κακούργημα να ήταν, έχει παραγραφεί. Εντάξει. Φίλε, είχε φοβερό μάγουλο. Φίλος μας ήταν. Φίλος μας ο Βασίλης, σταμάτα. Βαμβάκι το μαγουλό του ήταν. Τον τσιμπούσε συνέχεια εκεί. Εξαιρετική, εξαιρετική. Με τι ξυρίζεσαι. Περίμενε, ο Βασίλης είχε μια εξαιρετική γραμματεία την Κυριακή. Μοντέλο. Είχε, η Κυριακή. Μοντέλο. Είχε. Τολμώ να το. Είχε έρθει και λίγο... Μετροσπορ μετά η Κυριακή ένα διάστημα. Εξαιρετική, την έχω χάσει. Εξαιρετική. Φοβερή ήταν. Ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη κοπέλα ήταν. Ήταν. Και ο Βασίλης πολύ καλός. Μια χαρά, Βασίλη. Εκείνη την τρίτη μεταγραφή. Εκεί σε φέρει τώρα κάνει. Το Γιάννου θα σε φέρει. Πήγε το Γιάννου 1,2-3 πόσα πήρε εκεί πέρα. Δεν ξέρω εγώ, αλλά και τον άλλον εκεί που είχαμε με τη σφαίρα στο πόδι. Δεν τον έφερε ο Βασίλης αυτόν, αρέ. Οι τρεις μεταγραφές έγιναν επί τεχνικού διευθυντή. Ποιανού. Βασίλη Παναγιωτάκη. Περίμενε. Βασίλη Παναγιωτάκη και Δημητρίου. Δύο ήταν. Ο ένας ήταν του Κοντομινά, ναι. Και ο άλλος ήταν του Κοντομινά. Του Κοντομινά. Τι είπα εγώ τώρα. Απλά ήμασταν και μικροί τότε, ρε φίλε. Ακόμα δεν νιώθαμε. Εντάξει. Μια χαρά είναι ο Βασίλης. Δεν ένιωθες. Μια χαρά. Πήγε και στον Άλφα μετά. Τι ωραία. Φύγε και Ηρακλή, πάω και Άρη. Μια χαρά ο Βασίλης. Μακάρι να σου πω κάτι. Μακάρι να είχαμε στον Άρη άνθρωπο. Δεν σου λέω τον Παναγιωτάκη συγκεκριμένα. Αλλά με τις γνώσεις και τις επαφές ενός μάνατζερ αυτού του επίπεδου. Καταλαβαίνεις τι λέω τώρα. Αλλά να δουλεύει για τον Άρη. Γιατί συνήθως οι μάνατζερ δουλεύουν για την πάρτη τους. Να βουλεύει όμως για τον Άρη, να βρεις ένα τέτοιο άνθρωπο με γνώσεις, επαφές, τέτοιο να επίπεδο. Κάτι τώρα, ναι. Η μπρίζα τώρα που μου έβαλες είναι σούκου, είναι 220 βολτ, είναι 380 βολτ. Δεν ξέρω, το μόνο σούκου που ξέρω εγώ είναι το σουκού που έρχεται αυτό. Που για πολλούς θα είναι σουκουδουτού. Τους παίκτες του Όφη λέει δεν τους ακύρωσε το σύνολο του κόσμου τους. Εδώ και καιρό εμείς τους βγάλαμε άχρηστους. Βάζει γκολ ο Διαμαντόπουλος και δεν το πανηγυρίζει πλέον. 14 γκολ έχει βάλει. Και εμείς τον λέμε όντως τον βγάλαμε άχρηστο. Έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς αυτή η ιστορία. Έγινε πάρα πολύ άδικο για αυτή την ομάδα. Με τα στραβά της, τα καλά της. Έχω πάρει το μικρό την Τετάρτη. Έχουμε πάει στην 9 πάνω και λέω εντάξει, δεν φάμε ήλιο. Επειδή μου μικρό είναι. Ο Μάκης είναι ο μικρό. Όχι, ο Μάκης είναι ο Νικόλας, ο Γιώργος, δεν ξέρω πια. Το ξέρω. Ναι, αφού και δεν έχω πάρει απάνω εκεί πέρα, λέω άντε, Και μου λέει, είμαι από κάτω εγώ, στο έξω ναι, και μου λέει ο Μάκης, βγες λίγο έξω να σε δω, είμαι στην 9. Και πάμε απάνω στην 9, όπου λέω εντάξει, ναι. Ήσυχα θα είναι το μάτι. Η 9 είναι η βελτιωμένη. Γυρότερη. 2. Βέβαια, φίλε, είναι υποσκέπαστο και είναι οι καλύτεροι προπονητές είναι στην 9 πλέον. Διότι έχουν και το γήπεδο από κάτω. Ευτυχώς έχουν φύγει από τη 2. Ευτυχώς. Στη Super League θα επιστρέψουν. Στη 2? Ναι. Όχι, στην 9 να πάνε. Στην 9. Όχι, όχι. Πάνε εσείς στην 9. Όχι, στη 2 θα πάνε. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ. Εντάξει, αυτό είναι και το γήπεδο. Δεν κατάλαβα. Τι θες τώρα, ρε φίλε. Αυτό είναι το γήπεδο. Γιατί πάω στο γήπεδο. Τσατσατσατσατσό, θα πω και λίγο. Ό, τέτοιο, βάλ τον αυτό, βγάλ τον. Έχει βγει η ομάδα και βρίζω τον παίκτη από το πρωί. Όχι βρίζω. Όχι, βρίζω. Μισό λεπτό. Όχι βρίζω, αλλά να λέω. Αυτό βάλε εκείνον εκεί, βάλε αυτόν από εδώ. Γιατί δεν βάζει αυτόν, αυτόν το γήπεδο. Δεν κατάλαβα. Όχι όμω βρει, όχι Μπινελίκη, όχι ου. Ναι. Αλλά θα κάνω και λίγο κριτική, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα δηλαδή τώρα. Τι κάνει, φίλε, πίσω. Εγώ με το γιο μου. Όχι, έξω είμαστε πλέον γιατί έχει ζέστη. Σχολιάζει ο γιο. Μπήκε προχθές και λέει, που κάνει εκεί τον Κάσο νομίζω, το ακούει το παιδί, ναι. Τον Κάσο κάτω. Ρε Κάσο βάλ το μέσα ρε Κάσο, λέει μια ο Χριστάκος 6 χρονών. Σε φαντάζει να γίνει 15 αυτός. Ευτυχώς έχει πάρει στις βάσεις από μικρός. Έτσι. Ευτυχώς. Ναι. Πετάει πέτρες και τέτοια, ναι. Δεν πετάει πέτρες εδώ. Στη θάλασσα, στη θάλασσα. Στη θάλασσα, ναι. Το κάνουμε γκέλ. Έτσι. Πόσα γκέλ κάνει στο κύμα. Φέτος, εντωμεταξύ, αλλάξουμε και τις διακοπές μας. Είχαμε συνηθίσει. Τώρα, Αύγουστο, θα έχουμε πρωταθλήματα τέτοια. Θα πας, δεν θα πας εσύ, πρέπει να πάει άλλος. Πού? Μαζί με Σαββόπουλα πάμε προετοιμασία. Ξαναγυρίσουμε τώρα, μαζί. Τα θυμηθούμε παλιά.
μόνο για τη Γάμα. Εντάξει, έχει εκπομπές να κάνει, φίλε, πολλές. Νικολάκη, για τη Γάμα, ντροπή, ρε φίλε, έχει περάσει όλα τα πέτρινα χρόνια. Τα πέτρινα χρόνια τα περάσαμε εμείς, ρε. Που αναγκαστήκαμε μετά από την Ατλέτικο και αυτά να τραβήξουμε τη Β' και τη Γάμα. Ο αδερφός Νικολάκης έχει κόψει χιλιόμετρο έτσι και χιλιόμετρο. Έτσι πρέπει. Ας στρώσει το αυτοκίνητο. Έτσι είναι. Τι να στρώσει, τα πόδια δεν έχουν στρώσει. Δεν πειράζει. Μια χαρά. Πρώτος μάγκας έχει γίνει. Ναι, έχει γίνει. Τον ξέρουν πάντα. Καλησπέρα σε εκπομπή ο Λαμπαουτάρης με τον Νίκο Παπαδόπουλο όλο το καλοκαίρι. από 1η Ιουνίου. Άντε κλείσε, άντε γεια. 15 Ιουνίου, 5 και 2 ραντεβού το Σεπτέμβρη. Έγινε. Ζήτησα τα σινεμά. Έχουμε τελευταίο ή να πάω σε διάλειμμα. Σε διάλειμμα θα πάω. Αμέσως τώρα. Πάμε κύριε Σαββόπουλε, διάλειμμα. Εδώ είμαστε. 2310-287-888. Μπορείτε να καλείτε. Γιαννόπουλο Σέρβις 751-933. Επίσης μπορείτε να καλείτε. Mr. Gold 62-85-86. Επίσης μπορείτε να καλείτε. Στον Φτίκα 905-503 επίσης μπορείτε να καλείτε. Στο Alter Ego δεν μπορείτε να καλείτε, μπορείτε να μπείτε στο site όμως alteregofashion.gr να δείτε τις κουστούμάρες που μπορείτε να πάρετε για την βάφτιση ή τον γάμο σας. Όχι για να το φορέσετε τη βάφτιση σας, στο γάμο σας να το φορέσετε ή στη βάφτιση των παιδιών σας. Ή αν είστε κουμπάρος ή αν είστε νονός ή αν είστε καλεσμένος. Το Alter Ego είναι η λύση για το καλύτερο ντύσιμο. Και στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 12 και Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά και στο κέντρο κυρίες και κύριοι πλέον, Παύλου Μελά 36. Έχω δύο άλμπουμ της Πανίνη για εσάς, θα τα δώσουμε στις 7 παρά 5. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Χρέωση του μηνύματος είναι 1,24 μαζί με το ΦΠΑ και τις χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας. Ανοίγουμε και πάλι τις γραμμές στο 23-10-287-888. Ωραία μουσική μας εκεί πάλι. Σαν πιτσόμπαρα είμαστε. Ακόμη ένας υποψήφιος προπονητής για τον πάγκο του. Ποιος είναι? Τέλος ο Έμερι από την Παρή. Έλα ρε Έμερι. Επιτέλους. Να το. Με αυτόν μιλάει ο Καρυπίδης. Βλέπει Έμερι. Εδώ είδα Μίγκο, είδε Γρηγορίου. Είδε Πετράκη, είδε Ουζουνίδη. Κανένα από αυτούς δεν είδε. Μην στα Γιάννα. Κάτσε, φίλε, αφού λένε ότι έρχεται στον Άρη. Το πιο ωραίο ήταν ο Αυλονίτης. Είναι πρόσφατο για να καταλαβαίνετε πώς σας κοροϊδεύουν κάποιοι. Φεύγει, έλυσε το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και βλέπει Άρη. Μετά από μια μέρα υπέγραψε Στουρμ Γκρατς. Τώρα βέβαια ξέρετε τι μπορείτε να πείτε. Κοιμήθηκαν στον Άρη και το χάσανε μέσα από τα χέρια τους τον Αυλονίτη. Μια χαρά πήγε εκεί Στουρμ Γκρατς. Ο παπάς ο Παχής έβαγε παχιά φακή. Γιατί παπά Παχή έφαγες παχιά φακή? Γιατί παπάκι πάει στην ποταμιά. Ζωάρα. Ποιος? Ο Αυλονίτης. Αυστρία. Τι ζωάρα. Τι ζωάρα. Το μόνο παξί ήταν σνίτσελ εκεί πέρα. Με πήγες εκεί. Ιδανικές συνθήκες προπόνησης. Με πήγες εκεί στην εντέλεια. Χάσει κερδίσει, χτυπούς την πλάτη. Ευχαριστούμε πολύ. Με παίρνει στη Βιέννη, με πάει τη μια μέρα. Τρώμε όντως κάτι σνιτσελάρες. Σνιτσελάρες. Δηλαδή μέχρι και εγώ άφηνα σνίτσελ καβαδία, κάτι με αρμαφιά πατάτες τηγανιτές. Και μου λέει το βράδυ, σε πάω για γλυκό, μου λέει, εκπληκτικό γλυκό. Με πάει σε έναν που έχει, μπαίνω μέσα, βλέπω τον Χίτλερ καταρχήν, με τον μπαίνουμε μέσα. Τι είναι αυτό του λέω, το καφέ του Χίτλερ, μου λέει, εδώ έπινε τον καφέ του Χίτλερ. Λέω, ωραίο μέρος. Με έφερες, τέλος θα φας λέει μια πάστα, λέει εκπληκτική, λέει ασοκολάτη. Εκπαιδευτική ρε φίλε. Μια σοκολατίνα, πώς τη λέγανε εκείνη. Σάχερ τόρτε. Αυτό το τόρτι λοιπόν και τα λοιπά, μια ιδέα. Καβαδία, δεν τρώγεται. Ένα γλυκό άγλυκο. Μια σοκολάτα που δεν είχε σοκολάτα. Τι σοκολατίνα είναι αυτή, ρε φίλε. Βάλε εδώ στην Ελλαδάρα μας. Βάλε μια σοκολατίνα, μια παγωτάρα, μια. Πάει λες στο Στουρμ Γκρατς να μείνει. Τι να παραμείνει εκεί πέρα. 8 η ώρα θα θέλει να βγει έξω να φάει. 8 η ώρα ήταν κλειστά όλα. Θα τρώει σπίτι τώρα, φίλε. Τι σπίτι το ατρώει τώρα. Πρέπει να τρώει έξω. Πάμε στην. Πού πήγαμε. Πάλι Αυστρία νομίζω ήμασταν, ή Ελβετία. Βγαίνουμε 11 η ώρα φτάσαμε στο ξενοδοχείο, λέμε πάμε φάμε. Βγαίνουμε έξω, δεν υπήρχε τίποτα, όλα κλειστά. Φάγαμε ένα βούρστ σε μια καντίνα, μας βάζαν χωριστά το ψωμάκι, χωριστό το λουκάνικο. Δεν ξέρουν να τρώνε ρε φίλε, δεν ξέρουν να τρώνε. Ωραίο το βούρστ όμως. Ωραίο το βούρστ, αλλά βάλανε το βούρστ, ακούς, λέμε ένα σάντουις με βούρστ. Και βάζει το βούρστ σε ένα πιατάκι και δίπλα βάζει ένα στρόγγυλο ψωμάκι. Τι αυτό.
Βάλτο μέσα, βάλτο. Μια πατάτες μέσα. Βάλτο εσύ. Δεν νιώθουν, ρε φίλε. Για με λες να ζει Αυστρία. Σκολεύτηκες εσύ να το βάλεις όμως. Ποιο. Πέντε έφαγα, αλλά. Δηλαδή, κάνε τους λίγο να νιώσουν. Πάμε στον κόσμο πάλι. Άντε, μετά τις αφηγήσεις που κάναμε, του χρόνου πρέπει να ξαναπάμε μια αποστολή κάπου. Παρακαλώ. Εγώ μιλάω. Μάλιστα. Μήπως πάτε κι εσείς στην Αυστρία και τρώτε βούρστ. Όχι, εγώ Γερμανία είμαι, στο Μόναχο συγκεκριμένα. Με κι εσύ, είσαι εκπληκτικά βούρστ εκεί. Μια εκεί. Α, εσύ που είσαι Μόναχο, περίμενε. Ερχόμαστε να παίξουμε με την Bayern, ρε φίλε. Έτσι. Ναι. Πέρα ότι κυτρινήσαμε εκεί την πλατεία. Πώς τη λέγανε την πλατεία εκεί. Μαρίενπλατ. Αυτή, αυτή είναι η πλατεία της Μαρίας. Και μου δίνουν, και μου δίνουν ένα. Και μου λένε πάνε να πιεις αυτό το κρασί και μου δίνουν ένα κρασί ζεστό. Το Glühwein. Τι ζεστό κρασί, ρε! Ρε τι Glühwein τώρα, ζεστό κρασί γίνεται. Πίνεται, άμα θα ζήσεις εδώ πίνεται. Τόσο κρύο που έχει εκεί, φίλε, τέτοια πίνουνε. Τι απίνουν οι άνθρωποι. Άμα θα ζήσεις εδώ πίνεται. Μείον 12 είχε. Μείον 12 είχε σε εκείνο το μάτς. Μείον 12. Ναι. Τι το θύμισες. Το θύμισα γιατί είχε απίστευτη παρουσία ο κόσμος. Η ομάδα έλειπε, αλλά δεν πήρε. Και κρύο πολύ. Είχε πολύ κρύο. Είχε πολύ κρύο και ήμασταν τόσο προετοιμασμένοι για αυτό το παιχνίδι που δεν προνοήσαμε να έχουμε παπούτσια ειδικά για, το, για τον πάγο. Δε, αλλά κάναμε κάτι άλλο. Είχε απεργία, είχαν απεργία οι δημοσιογράφοι εκείνη τη μέρα, οπότε ήμασταν τουρίστες. Για πες. Τι να πω, ψυχραιμία. Η ψυχραιμία είμαστε. Τι... Με τα λουκάνικα θύμωσα. Με τα βούρστ. Λοιπόν, για πες τα. Εγώ προσεκτική άποψη τώρα δικιά μου, εγώ έχω ηρεμήσει ας πούμε. Ναι. Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Καρυπίδη τώρα. Αυτό θα μας πει, κάποια στιγμή θα μιλήσει βέβαια. Πρέπει να μιλήσει. Ναι. Ναι βέβαια θα μιλήσει κάποια στιγμή. Θα μας πει τι ομάδα θέλει να κάνει. Θέλει να είναι δεύτερο τρίτο, θέλει να είναι πέμπτος έκτος. Τι θέλει να είναι. Δεν μπορώ να κάνω και κάτι εγώ. Πρέπει να περιμένω τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο Καρυπίδη θα μας πει τι θέλει ακριβώς να κάνει. Ναι. Θέλει δηλαδή να σέρνεται πάλι πώς το θέλει τον Άρη, να μας πει. Όχι, θέλει να είναι πρωταγωνιστής, θέλει να είναι. Πρωταγωνιστής, ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό. Τι πώς θα γίνει. Δεν έχουμε από ποδοσφαιριστές μέχρι στελέχη. Πρέπει κάποιος να ξεκινήσει όλο αυτό. Ακόμα δεν είναι τέλειο στο πρωτάθλημα το φετινό, είναι στους ποδοσφαιριστές του χρόνου. Άκουσε με εμένα, φίλε μου. Ναι. Το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Ναι, πότε είναι το πριν πεινάσουν μαγειρεύουν όμως. Τώρα. Τώρα, καλά, και οι παίκτες που είναι τώρα. Οι παίκτες αυτοί που είναι τώρα, για μένα τους ευχαριστώ πολύ προσωπικά. Ναι, δεν τελείωσε το πρωτάθλημα όμως. Κάτσε να τελειώσει. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Α, τελείωσε. Τελείωσε. Άρα να πάω να χάσω 3-0 από τον Καραϊσκάκη την Κυριακή, να ξεφτυλιστώ. Δεν θα χάσεις 3-0. Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Μάλιστα, εντάξει, ωραία. Δεν θα χάσεις 3-0. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να. Ο Άρης είναι πλέον ομάδα Super League, τελείωσε. Μάλιστα. Και από εδώ και πέρα να αρχίζει να χωρίζει το Καρυπίδη. Να μας πει τι θέλει να κάνει. Μα στην Πορτογαλία είναι για να δει παίκτες και τέτοια και να κάνει επαφές. Αυτά είναι μια ζωή. Εγώ κάποτε στα 20 μου τα έπαιρνα σοβαρά. Τώρα έχω. Πώς αν δεν κάνει επαφές, πώς θα τους φέρει. Ουρανοκατέβα θα έρθουνε. Και πού ξέρουμε, ρε παιδιά, ότι πήγε ο Καρυπίδης για δουλειά στο Άρη. Συγγνώμη. Και πού ξέρουμε ότι δεν πήγε. Ναι, εσύ μίλησε με κάνει Καρυπίδη τώρα. Ναι. Και πάω εκεί γι' αυτό. Ναι. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Μπορεί ο Καρυπίδη να είναι για τον ΑΒ λόγο. Τι δεν το πιστεύει, σου λέω, μιλήσαμε μαζί του. Άμα μίλησε. Και λέει ότι πήγε με αυτόν τον Πόστολ, τον Μωράτα, Μαράτα, πώ τον λένε τον Καϊτάν. Μαρότα. Ο Μαρότα αυτό. Δεν τον είδε και φωτογραφία που βγήκε την άλλη φορά. Α, περιμένουμε. Καλά, ναι. Αυτό λέμε κι εμεί, θα περιμένουμε. Μα εσύ βιάστηκε. Εσύ βιάστηκε και λε από τώρα να τα κάνει. Βιάζομαι, ναι. Όχι τόσο στο γηπεδικό, στο έξω γηπεδικό. Ήδη κάνει επαφές, κάνει, έχει κάνει, επαφές κάνει. Εκεί είναι το θέμα, εκεί είναι το ζουμί. Το θέμα είναι να οργανωθεί, οργάνωση χρειάζεται, βέβαια, οργάνωση. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πολύ θα ήθελα μια μέρα να ξαναδώ τον Χαριστέα, ξανά κάπου σε ένα πόστο στον Άρη. Του Χαριστέα. Πάρα, ναι, τον Χαριστέα. Τι έδωκα στον Χαριστέα. Τον Χαριστέα. Ο Χαριστέας ήταν καλός εντερφόρε. Μετά άνοιξε κουρίο ο Χαριστέας. Ο Χαριστέα, ναι. Πες μου, άντε, ο Άρης είναι κακός και δεν τον εκμεταλλεύτηκε το Χαριστέα. Γιατί δεν είναι και σε μια άλλη ομάδα ο Χαριστέας. Μπορεί να μην θέλει ο Άρης. Τι να μην θέλει. Περίμενε, γιατί πάντα λέμε αυτό το πράγμα. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής όπως ο Άγγελος, ένα εξαιρετικό σεντερφόρ, δεν σημαίνει ότι έχει την ικανότητα. Ένα καλό παιδί για μένα. Καλό παιδί, να του δώσω, δεν έχω αδερφή να του δώσω να παντρευτεί. Τι καλό παιδί. Είναι άνθρωπο.
άνθρωπος που... Άμα θες καλό παιδί, φέρε το Φάνη κατά Γιαννάκη. Άμα θες καλό παιδί, το καλύτερο παιδί του κόσμου να φάνεις. Και αυτό. Τότε τι μένεις καλό παιδί. Εγώ θέλω, εγώ θέλω καλά στελέχη. Στελέχη θέλω. Αυτό ακριβώς. Δεν μπορείς να χρησιμοποιηθεί κάπου χαριστέας. Δεν ξέρω, δεν είμαι μεγάλο μέτοχος. Ούτε είμαι πρόεδρος. Ούτε θα τον πληρώνω εγώ με τα δικά μου τα λεφτά. Ας επιλέξει ο Χαρυπίδης να πάρει και την ευθύνη των επιλογών του, αλλά εμείς δεν πρέπει να κολλάμε, επειδή βλέπω κολλάμε στο Χαριστέα. Ο άλλος λέει πιο προπονητή, τον Κούπερ λένε όλοι. Έχουμε κολλήσει, σε λίγο αν έπαιζε ο Κάμπορα, θα λέγαμε πιο φορ θέλουμε τον Κάμπορα. Γιατί τον Κάμπορα, γιατί τον Κούπερ δεν έχει προπονητές να πάρεις. Δεν έχει στελέχη να πάρεις. Γιατί τον Χαριστέα. Έχει. Πρέπει να ξεκινήσει όμως η διαδικασία, παιδιά. Δεν είναι, έχει ξεκινήσει. Ομάδας, δεν είναι εύκολο πράγμα. Λες και στο μπάσκετ. Ναι. Στελέχωση είχαμε. Είχαμε και δεν είχαμε. Όχι, δεν είχαμε στελέχωση στο μπάσκετ. Δεν είχαμε. Άλλο μπάσκετ, άλλο ποδόσφαιρο όμως. Πρέπει, αν θες να γίνεις σοβαρό σωματείο και να σε υπολογίζουν παντού, πρέπει να έρθουν και άνθρωποι που είναι όντως από τα σπλάχνα του Άρη. Εντάξει, σχετικό είναι αυτό. Εγώ λέω ότι πρέπει να έρθουν άνθρωποι ικανοί και γνώστες του αντικειμένου. Και ας είναι και από τα σπλάχνα της Paris Saint-Germain. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν θέλω κανέναν, ούτε παίκτη, ούτε προπονητή, ούτε διοικούντα, ούτε μεγαλομέτοχο, ούτε οτιδήποτε, ο οποίος να παίρνει το ρόλο του στον Άρη μόνο και μόνο επειδή προϋπήρξε στον Άρη. Εγώ θέλω ικανά στελέχη που θα κριθούν για τη δουλειά τους και να είναι ικανοί να κάνουν την ομάδα δυνατή στην Ελλάδα αρχικά και αύριο μεθαύριο να είναι και μια υπολογίσιμη ομάδα στην Ευρώπη. Αυτό προϋποθέτει ικανότητα και χρήματα. Αυτό προϋποθέτει. Χρήματα πάνω απ' όλα. Εντάξει, δεν ξέρουμε ο άνθρωπος τι λεφτά έχει στην άκρη, τι πόσο είναι οικονομικά, δεν το ρωτήσαμε κιόλας. Δεν ξέρουμε. Μόλις τελειώσει λοιπόν με το καλό και μαθηματικά το θέμα της ανόδου, θα πρέπει και ο κύριος Καρυπίδης να τοποθετηθεί, να μιλήσει και να οριοθετήσει στόχους, θέματα καθημερινότητας λειτουργίας της ομάδας, προπονητές, τεχνικούς διευθυντές, παίκτες και όλα τα υπόλοιπα. Όλα από την αρχή. Έτσι θα γίνει. Θέλουν όλα από την αρχή. Έτσι. Να είσαι θέλουν καλά. Όλα από την αρχή. Και σιγά σιγά. Αλλά σε αυτό το κομμάτι γρήγορα. Μα, σιγά σιγά και στο κομμάτι γρήγορα. Ωραίος. Σε αυτό το συγκεκριμένο... Να το κρατήσουμε. Να είσαι καλά, στελέχη, φίλε μου. Πάνω απ' όλα στελέχη. Έτσι. Συμφωνούμε. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν. Θέλω από το Μόναχο. Μούνχεν. Βούρστ. Και παγοδρόμιο είχαν εκεί για να πατινάς. Τέλος πάντων. Ωραίο το Μόναχο. Εκείνη αυτή η πια, πώς την είπες. Μαρία Πλάτς. Ωραία. Η πλατεία αυτή η τεράστια από πάνω μέχρι κάτω. Ωραία ήταν. Άλλα δύο λεπτά. Να πάρουμε και άλλη γραμμή. Πάντως βλέπεις ο φίλος εκεί. Ναι. Νομίζω απηχεί τις ανησυχίες του κόσμου για την επόμενη μέρα. Κυρίως το κομμάτι αυτό που έχουμε σχολιάσει και εμείς καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ίσως κάποιες φορές να γίνουμε και λίγο κουραστικοί. Το κομμάτι δηλαδή της οργάνωσης. Εκεί που υπολειτουργεί ο Άρης. Να σου πω κάτι όμως. Οι περισσότεροι δεν ασχολούνται με την οργάνωση. Δεν λένε πάρε έναν διευθυντή γραφείων, έναν εμπορικό διευθυντή. Και να είναι τέτοιο. Όλοι λένε πάρε παίκτες, πάρε μεταγραφές. Είναι η βιτρίνα, αυτό είναι. Και βιάζονται να τους πεις και από τώρα. Αλλά οι βάσεις μπαίνουν, παιδιά, ξεκινάνε από αλλού. Εγώ σου λέω έχει κλείσει τον προπονητή τον Πορτογάλοβιτς ο Καρυπίδης. Θα βγει το πει τώρα. Τι νόημα θα και τι ουσία. Έστω πριν τη μαθηματική. Να τελειώσει και μαθηματικά να πω. Άντε, τελείωσε ο στόχος. Οκ, ευχαριστούμε πολύ τον τέτοιο γιατί και ο Ολυμπιακός. Το Μάριν, α πούμε, το κάνουν και άλλες ομάδες. Νέος προπονητής θα είναι αυτός. Πολύ ωραία. Να έρθει να δει και την ομάδα ακόμα καλύτερα. Θα δώσει και ένα κίνητρο σε κάποιους αυτό. Βέβαια. Αλλά πριν να γίνει το μαθηματικό και τα λοιπά, να τελειώσει η δουλειά. Γι' αυτό με το καλό η ομάδα κερδίζει την Κυριακή για να μπορέσουμε να την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα από εβδομάδα. Αυτός αν θέλετε να πάμε εκεί και να περιμένουμε τον Πανσεραϊκό για να το σφραγίσουμε. Να πηγαίνουμε γιατί παίζουν και τη σωτηρία του Σπάρτη και η Καρδίτσα και να πάμε με ομάδες που παίζουν τη σωτηρία. Θα θέλουμε ένα βαθμό. Και να έχουμε άγχος. Άμα γίνει ένα μηδέν από καμιά κόντρα. Μπορεί, το κάνουμε ως Άρης, είμαστε ικανοί. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που παίζει από κάτω το ταμπούρλο. Μαντέκα! Τι λέει. Μέσα. Σενεγαλέζος φορ.
το μαύρο διαμάντι. Κλείνει παίχτη από την Αγγόλα, ο οποίος έχει μεγαλώσει στην Πορτογαλία. Αυτό ξέρεις την Καβαδία. Αν πάρω σοβαρό ύφος και αρχίσω και λέω, μόνο εδώ, σε λίγο, αποκάλυψη του παίχτη από την Αγγόλα που βλέπει ο Καρυπίδης. Και το κάνω και μια αναπαραγωγή στο Λαμπαοτάρης, μετά από μισή ώρα θα είναι παντού. Το κάνω μια μέρα αυτό. Και να βάλουμε και ένα βιντεάκι με στιγμιότυπα από ένα μάτς Αγγόλα. Πώς φανήκε, παιχτάρα. Ε. Παιχτάρα. Ε. Με στιγμιότυπα. Δεν πήρε από τον μπαμπά. Ναι. Με στιγμιότυπα από μάτσα Αγγόλα. Αυτό είναι το μαύρο διαμάντι που έρχεται. 15.000 views. Λοιπόν, δώσε δύο νούμερα μέχρι το 23 εσύ. Θες και ένα μαύρο διαμάντι, ε. Θέλω ένα, ψήνες, ένα μαύρο. Θέλω, θες και ένα θέλω, μαύρο. Θέλω ένα μαύρο. Μόνο Βραζιλιάνο. Όχι, όχι, όχι. Πάνω, ένα μαύρο. Πορτογάλ. Θες και ένα μαύρο. Ένα μαύρο παιχταρά. Ένα άτι. Ένα παιχταρά θέλω. Μόνο μην έρθει ο Αντού πάλι. Είναι και φίλος του Σακίεβιτς. Κύριε Ρίκο, θα μας δώσετε δύο νούμερα. Θέλεις ένα Eddie Johnson. Eddie Johnson θέλω με τα χίλια, αλλά ο Eddie Johnson έπαιρνε 450 χιλιάρια για 6 μήνες. Πατήσ' άλλο. Έλα, πες δύο νούμερα ρε φίλε. Εσύ. Μπράβο, πολύ ωραία τα είπες. Δομουχτσίδης Κωνσταντίνος. Και πατάτα. Πατάτα. Και Στέλιος Παπαδάκης, οι δύο νικητές για τα δύο άλμπουμ. Δευτέρα, παιδιά, θα ενημερωθείτε πώς θα τα πάρετε. Δευτέρα. Στέλιος Παπαδάκης, Δομουχτσίδης Κωνσταντίνος. Θα πάρετε τη Δευτέρα στις 11 η ώρα τηλέφωνο τη Μαριλής. Θα πείτε κέρδισα, είμαι ο Δομουχτσίδης και είμαι ο Παπαδάκης. Μούσου του, θα πείτε και το τηλέφωνο και τα στοιχεία σου που τα έχουμε εδώ πέρα. Και η Μαριλής θα σας κατευθύνει πώς θα έρθετε να παραλάβετε το άλμπουμ της Πανίνη. Αυτά από εμάς, ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας αυτό το δίωρο. Το Βασίλη Καβαδία από τα πίσω από την κονσόλα του ήχου. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Για πολλούς φαντάζομαι θα είναι πουσουκουτού. Εμείς θα είμαστε εδώ Δευτέρα λίγο μετά τις 5 για να σχολιάσουμε την αγωνιστική κίνηση του Σαββατοκύριακου. Ο Γιώργος Μαντζούκης ακολουθεί με την εκπομπή Ρόγια Μπλε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.